να τους καλημερίσω ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούλη. Ο Άρης Πορτοσάλτε, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3. Καλημέρα, Άρη. Σε άκουγα σήμερα το πρωί. Εκεί ο πρώην υπουργός τα έκανε ωραία, Ξεφτύλα δυστυχώς. Για τον ίδιο πρωτίστως και εν πάση περιπτώσει. Πολύ θλιβερό όλο αυτό, ναι. Πολύ θλιβερό. Είναι πολύ τραγελαφικό, γιατί ναι. Μπορεί να γελάμε από τη μία, από την άλλη είναι ένας πολύ σημαντικός συμβολισμός, ναι. Αυτή η εικόνα. Αλλά πιάστηκε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό που έχουμε να ξεχωρίσουμε τώρα είναι ότι συνελήφθη. Ότι δεν πέρασε εκείνο το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Όταν λοιπόν ένας πρώην υπουργός απευθύνεται, δηλαδή η ξεφτύλα αρχίζει από το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος απευθύνθηκε σε έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι πάνω σε μια ημιχαλασμένη μοτοσυκλέτα, δίνει τη ζωή του, μιλάω για τους υπηρετούντες, με το μειωμένο μισθό, υπηρετεί στις ομάδες Δίας, αυτός παίζει με τη ζωή του τον κίνδυνο διαρκώς. Και απευθύνθηκε σε αυτόν λέγοντάς του, όπως διάβαζα στην Καθημερινή σήμερα, ότι είμαι ο πρώην υπουργός. Θα έλεγα τώρα το ρήμα και του το είπαν κανονικά το τι, τι είπε η αστυνομία στη συνέχεια. Και ο κύριος Δημήτρης Κοντός, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Το θέμα της υγείας, συγκεκριμένα το θέμα της απεργίας. Κύριε Πατούλη, να ξεκινήσω από εσάς, να ξεκινήσω από τον κύριο Κοντό, από όσους έχουν κλεισμένα ραντεβού και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Να ξεκινήσω από όσους θέλουν να εκδώσουν σύνταξη αναπηρίας και δεν μπορούν να την εκδώσουν, άρα καθυστερεί και το πότε θα την πάρουν. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Η απεργία πάντως παρατείνεται. Είναι σίγουρο ότι η απεργία παρατείνεται. Είναι επίσης σίγουρο ότι όλα αυτά, κανείς δεν είπε, δεν είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και ιδιαίτερα ο ιατρικός κλάδος. Όμως όλα αυτά χρειάζονται μια διαχείριση πολιτικής και χρειάζονται και μεταβατικές διαδικασίες. Θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα και υπό αυτήν την έννοια δεν νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία περίμενε κάποια άλλη αντίδραση, διότι όταν αυτή τη στιγμή αντί να βγει το όραμα, η στρατηγική στην πρωτοβάθμια περίθαψη με τον εξορθολογισμό μαζί, βγήκε ότι θα απολυθούν 2.500 γιατροί, χωρίς να υπάρχει από πίσω τι πρωτοβάθμια θα έχουμε. Αυτό έχει σαν σε ποια να ρωτήσουμε σήμερα, δεν θα απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο κανείς. Όλοι λένε το δικό τους, τη δική τους μετάφραση. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα οι γιατροί πράγματι που είχαν προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια πάρα πολλά στην πρωτοβάθμια περίθαψη, και αναφέρομαι στους γιατρούς πρώην ΙΚΑ σήμερα, οι οποίοι τα έχουν βρει στα κάγκελα και δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, διότι αλλά, έγινε κακή Πατούλη διαχείριση της προσπάθειας αυτής και το είχα πει από την πρώτη στιγμή, διότι θα έπρεπε να είχε ποτίσει την κοινωνία η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προς τα που πάμε, με ποιο τρόπο, τι θα γίνουν οι γιατροί οι οποίοι έχουν προσφέρει, πώς θα εξυπηρετούνται τελικά οι ασθενείς πολίτες. Και ανταυτού θα σας πω ότι βγήκε μία παραφιλολογία, ναι, η οποία έχει σαν συνέπεια σήμερα την ταλαιπωρία του ασθενή πολίτη. Ναι, όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, το Υπουργείο δεν περίμενε και κάποια άλλη αντίδραση. Περίμενε δηλαδή ότι θα υπάρξει αντίδραση, θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση. Όμως ήταν υποχώρητο και λέω ότι η μεταρρύθμιση δεν θα σταματήσει επειδή συνεχίζεται η απεργία. Ωραία, να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση, εφόσον πιθανολογώ θα είχε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Δεν νομίζω ότι θα έλεγε στους γιατρούς θα φύγετε και ότι ξέρετε, δεν σας λέω ακριβώς τι θα κάνετε, διότι μέχρι πριν θα σας θυμίσω, μιλούσαν για αξιολογήσεις, αλλά κάποιοι γιατροί δεν είναι αυτοί που μπορούν να χειρουργήσουν, αλλά δεν μπορούν να μπουν στα νοσοκομεία και εφόσον δεν θα μπουν στα νοσοκομεία θα φύγουν. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Αυτό λοιπόν θεωρεί το Υπουργείο ότι θα μπορούσε να γίνει με κάποιον διαφορετικό τρόπο η σύγκρουση. Ήταν μια μετοπική σύγκρουση, ήταν μια επιλογή της ηγεσίας και αυτή τη στιγμή ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Θεωρώ όμως παρά τα αυτά, θεωρώ παρά τα αυτά ότι ό,τι κανείς θέλει να κάνει, ας το κάνει, διότι δεν μπορεί να το ξεκινά χωρίς να έχει την αρχή, τη μέση και το τέλος αυτής της διαδικασίας. Κύριε Πατούλη, να καταλάβουμε πού αντιδρούν οι γιατροί. Αντιδρούν, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουμε όλοι, να το καταλάβει και ο κόσμος. Αντιδρούν στο γεγονός ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ θα πρέπει να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Κοιτάξτε, καταρχήν σας είπα πώς ξεκίνησε το θέμα της αξιολόγησης, ότι θα πάνε στα νοσοκομεία οι χειρουργικές ειδικότητες. Κατόπιν, αυτό το οποίο ακούγεται από το Υπουργείο Υγείας είναι ότι θα πάνε για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Όποιος το δηλώσει και όποιος δεν το δηλώσει θα πάει στο ιατρείο του, αν έχει ιατρείο, στο οποίο εκεί θα έχει συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ.
Το ζήτημα είναι ότι... Πρέπει να καθοριστεί ο μισθός, αν κάποιος δεχθεί το πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και το θέμα του βαθμολογίου είναι ένα από τα ζητήματα για αυτούς οι οποίοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει γίνει αποδεκτό... Εάν θα έχουν αυτοί οι πλήρους απασχόληση, αν θα έχουν το ιατρείο τους ανοιχτό το απόγευμα, γιατί τίθεται αυτό το θέμα. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και επειδή έχει ηγηθεί τώρα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με την Ομοσπονδία του ΝΕΟΠΗ. Θα σας πω, εμείς τουλάχιστον έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας. Επειδή αυτά δεν μπορούν να γίνουν τόσο βία, βεβαίως όλοι θα συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και το θέλουν να το κάνουν και να το κάνουμε. Με 24ωρη λειτουργία των αστικού τύπου κέντρο υγείας και όλα αυτά. Όμως θα πρέπει να βρούμε την εναλλακτική διαδικασία αυτών των γιατρών που επαναλαμβάνουν 5.500 γιατροί, οι οποίοι έχουν προσφέρει τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους, και για αυτούς οι οποίοι μιλούν για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, να δούμε το ζήτημα του βαθμολογίου τους, γιατί είναι και 60 και 62 χρονών, άνθρωποι που πάνε σε λίγο στη σύνταξη. Το δεύτερο κομμάτι είναι, εμείς έχουμε πει ότι το μερική και όχι αποκλειστική, όπως συμβαίνει και στα νοσοκομεία, για γιατρούς. Το πλήρη. Και το πλήρη ακόμα και όχι αποκλειστική. Uh-huh. Το οποίο συμβαίνει, υπάρχει ένα τέτοιο μοντέλο σε γιατρούς το οποίο που είναι στα νοσοκομεία σήμερα του ΕΣΥ και έχει μια εναλλακτικότητα. Θα μπορούσε και να στοιχήσει λιγότερο στο κράτος, διότι θα τους πληρώσει λιγότερο το ωράριο, αλλά και συγχρόνως θα έχουν το ιατρείο τους, οπότε έχουν φορολογικό στοιχείο, ώστε να πάρει και χρήματα το κράτος από αυτό το ιατρείο. Και βεβαίως, το τρίτο κομμάτι είναι η σύμβαση του ΕΟΠΗ. Ανταυτού, θεωρώ ότι εμένει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στο πλήρες και αποκλειστική, χωρίς βαθμολόγιο, χωρίς να υπάρχουν διευκρινήσεις. Μάλιστα, και νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση. Η παράταση της απεργίας κάνει κακό σε όλους. Πρώτα και κύριες στους ασφαλισμένους, και το είπαμε. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Οι οποίοι δεν χάνουν απλώς κάποια ραντεβού. Χάνουν ένα βασικό δικαίωμα πρόσβασης σε γιατρούς, εξετάσεις και παρακολουθήσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαδόπουλο. Το δεύτερο όμως είναι. Στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε. Αυτό λέω. Το δεύτερο είναι ότι οι ίδιοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ που απεργούν, μη συμμετέχοντας στο διάλογο, μη αναστέλλοντας την απεργία τους, χάνουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των συνθήκων της μεταρρύθμισης που τους αφορά. Σήμερα δεν γίνεται συζήτηση για το πώς θα γίνει η μετάβασή τους στο νέο σύστημα. Γίνεται ερήμην τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι αν έρθουν στο διάλογο, το είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε προηγουμένως, θα έρθουν για να συμμετάσχουν και να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση. Ναι, αλλά κανείς αναρωτιέται αν ο ένας τραβά το σκηνή από τη μία, ο άλλος τραβά το σκηνή από την άλλη. Στη μέση βρίσκονται οι ασφαλισμένοι. Αν μπορεί να γίνει. Ο διάλογος που ζητάτε εσείς οι γιατροί, αν μπορεί να γίνει με αυτές τις συνθήκες, κύριε Πατούλη. Και όταν πήγε το Προεδρείο του ΠΗ στον Πρωθυπουργό, και εγώ σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου συνάντησα τον Πρωθυπουργό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό ήταν να εμένει ο Υπουργός στο κομμάτι της μεταρρύθμισης, αλλά από εκεί και πέρα να βρουν λύσεις της εργασιακής δυνατότητας που έχουν αυτοί οι γιατροί. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε ακόμα και μετά από αυτή τη συνάντηση από τον Υπουργό, ήταν ότι εμένει στις αρχικές του θέσεις, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες διατύπωσαν. Υπήρχε κάτι άλλο ο κύριος Πρωθυπουργός και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Έδωσε, εγώ αυτό έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον, από αυτά που άκουσα και διάβασα, ότι έδωσε εντολή να γίνει ο διάλογος ακόμη και με την απεργία. Ναι. Άρα αυτό το που και ήταν, ας πούμε, αδιάλακτος ο κύριος Γεωργιάδης, ότι σταματήστε και ελάτε να συζητήσουμε. Δεν υφίσταται. Άρα λοιπόν πρέπει να δείξουν μια καλή διάθεση. Πρόσεξε, όχι το σώμα των ιατρών. Το σώμα των ιατρών είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Καλώς ή κακώς αφέθηκε η εκπροσώπηση σε συνδικαλιστές. Τώρα αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους. Σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, άλλος έχει την πολιτική καριέρα στο μυαλό του, άλλος έχει το ένα και το άλλο. Να. Μην τους πάρουν στο λαιμό τους συνδικαλιστές. Ο κύριος Πατούλης είναι πολύ έμπειρος άνθρωπος. 30 χρόνια είναι μάχημος ιατρός μπροστά. Είναι νουνεχής και λογικός. Πρέπει να επικρατήσει η λογική κάποια στιγμή με το θυμικό. Δεν κάνουμε δουλειά και θα βγεις χαμένος με το θυμικό. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο κ. Πρωτοσάτε όσον αφορά, όχι για τους συνδικαλιστές, θα με επιτρέψετε, αλλά όσον αφορά ότι θέλει ψυχραιμία. Και όταν γίνεται ένας διάλογος, δεν ξέρετε, γίνεται ο διάλογος διατυπώνεται μεταξύ... και μία γνώμη, κύριε Πατούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έξω στην κοινωνία διατυπώνεται μία εντύπωση ότι μπήκαν όλοι με οριζόντιες διαδικασίες στη διαθεσιμότητα, στην κινητικότητα, δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο, από τη μια μέρα στην άλλη, και οι γιατροί που θεωρούνται μια καλή κάστα επαγγελματικά
στην ελληνική κοινωνία, δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμια τους. Έχει διατυπωθεί αυτή η εντύπωση. Ακούστε, καταρχήν να σας πω ότι ξέρει ο κόσμος ότι ο ιατρικός κόσμος έχει σταθεί αρρωγός και μέσα από τους εθελοντισμούς και τα κοινωνικά ιατρία για τους ανασφάλιστους τους. Αλλά θα σας πω ότι εδώ είναι απλήρωτοι άνθρωποι εδώ και 3 χρόνια που έληξε πρόθεσμα και όμως προσφέρουν μέσα από το ταμείο την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αλλά θέλω, κύριε Πατούλη, να μας πείτε οι αντιρρήσεις στην μεταρρύθμιση σε ποια σημεία αφορούν την εξυπηρέτηση ως προς τους πολίτες, δηλαδή την κριτική ως προς το σύστημα που πάει να γίνει και αν οι συνδικαλιστές είναι εκείνοι οι οποίοι προτάσουν τα πρώτα τα ζητήματα της κάστας, όπως λέει. Πολύ σωστά λέει η κυρία Μπουσδούκου. Επειδή κάναμε μια πολύ όμορφη συζήτηση σε εκπομπή σας με τον Υπουργό, θα σας πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Καταρχήν, επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν είναι ενάντια της μεταρρύθμισης. Πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να προσεχθεί είναι ότι έχουμε ένα έμψυχο δυναμικό πάρα πολύ σημαντικό και όχι όπως έχει απαξιωθεί λεκτικά από κάποιους. Και αυτό πρέπει να δώσει μεταβατικές περιόδους ώστε να προσέλθουν όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην δική τους αποστολή. Μάλιστα. Εφόσον 30 χρόνια, όπως είπε σωστά ο Πρωθυπουργός, η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν είχε ολοκληρωθεί. Δεν είναι τώρα για κάποιες εβδομάδες να καθόμαστε και να λέμε αυτοί θα πάνε με διαθεσιμότητα μέσα σε μια εβδομάδα. Πρέπει όλες οι πλευρές να αξιοποιήσουμε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Να δώσουμε μια ευκαιρία στο διάλογο. Οι γιατροί μας να συμμετάσχουν στο διάλογο, κρίνεται και η τύχη τους. Να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις στον ΕΟΠΗ, να το τονίσουμε αυτό. Να διασφαλίσουμε όλοι και συνεχίζοντας την απεργία, δεν το διασφαλίζουμε. Ποιο είναι αυτό? Η ύπαρξη και η αποδοτική λειτουργία των μονάδων υγείας του ΕΟΠΗ. Πρέπει να σώσουμε και τις μονάδες και τους γιατρούς μας να συμμετάσχουν στο διάλογο για να μπορέσουμε η επόμενη μέρα της πρωτοβάθμιας να είναι για ασφάλιση. Να ανοίξουμε και λίγο συμβάσεις για τους νέους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τους τρεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις εμείς, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.